ακούσαμε και τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του κόμματος, να λέει ούτε λίγο ούτε πολύ πώς κάνετε έτσι για μία δεξαμενή που θα κάνει κάποιος το ποδόλουτρό του και είναι βάθους 1,40 αυτή η πισίνα που κατασκευάστηκε σε έναν παραδοσιακό οικισμό. Νομίζω αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, ότι κατασκευάστηκε η συγκεκριμένη πισίνα στις Πέτσες. Και θα ήθελα τη δική σας άποψη για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι με την άδεια η οποία εκδόθηκε και οι επισκευές οι οποίες έγιναν, ότι νομίμως θα έχουν τα πράγματα. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες από εκεί και πέρα και οι μηχανισμοί είναι αρμόδιοι να ελέγξουν την κατάσταση και αν υπάρχει παρανομία να επιβληθούν τα αντίστοιχα. Αλλά νομίζω ότι είναι όλα σύνομα. Οι άδειες όμως, ναι κύριε Παναγιωτόπουλε, οι άδειες που δημοσιοποίησε το πρώτο θέμα δεν περιλαμβάνουν κατασκευή πισίνας και δεν θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, διότι απαγορεύεται στο νησί η συγκεκριμένη εγκατάσταση. Πλην όμως ο κύριος Κασελάκης είπε ότι έγινε καλοπισμός μιας δεξαμενής νερού. Αλλά είδαμε και πάλι τις φωτογραφίες που είναι μια πισίνα κανονικότατη με τις ξαπλώστρες και όλο αυτό. Αλλά εξαπλώστερα δεν απαγορεύεται, δεν χρειάζεται άδεια. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήταν μέσα στα προβλεπόμενα της αδείας του σπιτιού η διαμόρφωση του χώρου, του υφιστάμενου χώρου και της υφιστάμενης τέλος πάντων δεξαμενής εκεί όπως ήταν. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά. Υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί να πάνε να ελέγξουν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και από τα κυρίαρχα ζητήματα της κοινωνίας αυτό.